Before we begin, I would like to offer a prayer for all of those who may be traveling to church this morning. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our God, please send your heavenly protection upon all of those who are traveling to their spiritual homes this morning. Grant that your heavenly angels may protect, guard, and guide people in their travels today, keeping them safe to and from their homes and their churches. This we ask in your name, of the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Deus lasti timi tu amato loge, il sonno e davi presi, santi mi assieme, and save me, Deus lasti timi tu amato loge, il sonno. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αλήθειας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ζωή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ζωή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ζωή μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ζωή μας. Κυρλάς, Παρθέας ημών, Δέσποι ψυχώς εν της ονομίας ημών. Άγιο Επίσκεψε Κύριε εις ενίας ημών. Εν εκείν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ουμέν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γιατί θέλει ημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών, τον επιούσον, δώσε εμείς σήμερα και άφησον εμείς τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών, και εμείς την άγιξη μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Νυν και άγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύς και τα βαρβάρα δολούμενος και το σώμα φυλάτω δια της σοβρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα την ψευδίσον στο σοβρό εκκλησίως και υπονήμως και μη πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώσε και τους Θεό Θεός έφερον τη δυνάμη σου. Τους πιστούς βασιλείς ημών νίκα χορηγός αυτής και το πολεμίαν συμμαχία ενέχει τη σύν. Όπλων ειρήνη αίτιων τρόπεων και νυν και ει και σε όνο στον αιώνα μην. Προστασία φορά η κατένση και την παρήδη σε καθήκη τη εκκλησία ημών πανίθεο τόκια. Σύρε σε δόξον πολιτεία σου και αλλά του ψηλάνη που γίνει αυτή σου ρονόδη την νίκη. Διότι να έτυχε στο Θεό μόνο η ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου Θεά μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέωμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέωμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου και πάστης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ότι ελαϊμόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομοσιό και ζωπιό και διαρέτο τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν ψηλής Θεό και πηγή στην ειρήνη ανθρώπης ευλογία. Δόξα εν ψηλής Θεό και πηγή στην ειρήνη ανθρώπης ευλογία. Δόξα εν ψηλής Θεό και πηγή στην ειρήνη ανθρώπης ευλογία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τι επνίζοντας, κρύβοντας παλαιοί πανέσυχομαι που δηλάζει την ψυχή μου. Που κα εσωτερία αυτών το Θεό αυτού. Συνε Κύριε αντιλήψω το έμπρο της δόξα μου και ψών και πλή μου. Φωνή με προσκύνω και άξιο δεξάνω ξόδους ο Αγίος του Αγωδικημίδη και ύπνος αξιέτσιν της Χρήστης της Θεδέμου. Που φοιτήσει με ρε όλο και με τη μένη μανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι σε υπέρξε πάνω στον όντας πατώσον τον εβδομάδο με το λόγο συνέτοιος. Του Κυρίου του Ρέως και τον λόγο σου ευλογίες σου. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνος αξιέτσιν Χρήστης της Θεδέμου. Κύριε μη θυμός ελέγχνου για την υγεία σου παιδεύσου με τον πάση εμφάνισέ μου και την κύρα σου. Που και συνείδησε και επισκόπησε ο Υιός σου και έσυρε νέα στραφή των δωματιών μου, ό,τι με περνάνε και πολύ μα σιγουρεύει.
Προσέλεσαν και σάψε μου να πρέπει τους τρόπους από τη σύνση του πόσο και τα κάνουμε ως θέλω και τη μέρα του Ιωμόδου με εγώ μου. Ότι είπε στο μάτι μου, σε τη ζήτηση, ο κώδικος του Πνεώδη προς Πόδρο Ιωμόδου με την καρδία μου. Κύριε Νίος Πάση με τη μνήμη και σαρμός από την πλήρη καρδία με την άνθρωπη εκπαίμιση μου και το φως ενώ ψαλμό μου και αυτό που κάστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεναντίου μου ήγησαν σκέσαν και ήσαν μου προθυνάσαν και ξεβράζουν και τους ψυχή μου και τους και μιλάς με τότε και το λιώσεις που την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σηκώ φως σου κουκούν και ακούω τα άλλα που ήκουσε άλλα που κανήγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωποι που ακούαν και έχω τον χρόνο αυτούς ελεγμούς, ότι ψη Κύριε λείψα εσείς, ακούσε Κύριε ότι όλοι περάζει με θρήμου και τους άνθρωποι του πόδι μου με μερμόνισαν, ότι εγώ εσύ μάθηκε ως έλγιο ειδών με νόπιον με στη διαπαντός, ότι με μία που έναν καιρό για την μερμή και περάζει με θρήμου μου, ήθελα η θρήμου σε κρατέρος αν υπερμένει τη σύνδεση με σύνδεση με δίκος, γίνονται από τίτον τέσσε καθ' αγαθόν, εδιαβάλλουμε επί κατά δίκον αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός, μία προσοχή που πρόκειται από διά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός, μία προσοχή που πρόκειται από διά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός, πως σε οθρίζω. Ετύψεις η ψυχή μου, πως απλώσεις, άρξε μου, γύρι μου και βάτου και ανίδρου, σε το γιο όψο, στην δυνητή δύναμη και τη δόξου. Ότι κλείσω εν το έλεο σου, υπέρ ζωάν, στα χείλη με πανέσου έζε. Πως ευλογήσεις την έννοια τη ζωή μου και το νόμο, τη ορών, τα σκύρια μου. Μας εστέατος και ποιός επί την σκύλη μου γαλιάσανε από το σώμα μου, η αμυνώσου του Ιησού στην εσέρτη μελέτην εσέ, ότι γίνει που θεόν σκέπτε περίοδο σου γαλιάσουμε. Εκολλήτη ψυχή μου, ακούσε σου, εμού δε αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε σμάτιαζε τη ψυχή μου σε λέκα τότε τη παρωθήσεντα, η χείρα των ορθέων μερίδων αλλοπαϊκονέζοντα. Ο δε βασιλεύσε παρωθήσεντα με το Θεό, απαιτήσε πάνω σου, γνώριν αυτό, ότι ανεσπράγει σώμαλον τον άδικα. Εν σέρετε με λένετε εσέ ότι γίνει και πέτσι φέρετε κυρίως σε βαδιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, αμού δε αντελάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί, Κύριε Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή Κύριε και σε όνος τον αιώνα. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή Κύριε και σε όνος τον αιώνα. Κύριε Θεός σου, Κυρία μου, η μέρα της έκρασα είναι την αντία σου. Εις αυθάρ των αμοιών σου, ψευχή μου, κλείνω το ού σου, εις την δαϊσή μου. Ότι επρίσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου του άδικησε. Προσελογήσιν μετά του καλβεδενών των εισλάκων, εγενήθην ως άνθρωπο από τη Ζενέφτα. Ο Σύρι Τερματίε κατέντας εν τάου και ου και μνης διέτηκε αυτής επιχειρός από όσος έθεντάς μαλά κατάσου μια θεατανάτου. Με επιστηρίζω το θυμό σε πάνω στου λογιού σε πίεση και με μάγουν. Με μάγουν του λαστού μου, απέ μου έθεντο με επιτέλει με ευχή. Παρεδόν και ούξε παρβόμη, οι οπτέν με μου ασθένει σαν οπλοκίε. Εκέκρι σε προσέ, κύριο, όλη την ημέρα διαπέτυξε προσέ τι χείρε μου. Μην τι εκρίσει πίεση, θαυμά σε αθρίε του με λογιού εντάσσε. Μην δει σε εντάσσε το αντάφο το ελαιό σε την ίδια σου ενδιαπολία. Μην κρατήσει κότα, θαυμά σε θεό και ουσίου σε πηγή επιλεγμένη. Κακό προσέχει έξω το πρωί προσοχή μου μπροστά σε ενίδη κύριε από την ψυχή μου. Αποστρέψω το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσει μία εγώ μου και κόψει εκ νεότητό μου την ταπεινό και ξεπερίτη. Με δεύτερον ρίσου, θερεσβήσει ξεθάραξαν με. Έχει γλωσσάν με όσοι είδαν όλη την ημέρα περιέσκουμε άμα. Εμάκρυν έφημο φίλων και πλησίων και του ζευγού μου τελεπορία. Κύριε Θεό, σου τηρία μου, η μέρα σε τέκρυξα και ανοιχτή είναι δύο σε αυτό το νομιό του ψυχή μου. Κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό του όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μία τελεχά μου πάντα στην απαντόση αυτού. Το λατρεύω να πάω σαν μία στον αιώνα μου πάση μου, ότι το είναι μικρό στη ζωή σου και μου δεν λέει και θερμίε. Το λέει πελό να γιατί στην τιμία σου, ότι την νεότητό σου. Ποιον είναι μας ένας και τρίβο βάζει οικουμένες σε γνώση του δούσου αυτού του Μωυσή και ρίδι μετά αυτού. Εκτήρημον και λίμον ο Κύριος Μακρόθμος υπολιέρος του πιστεύτου του Κρίστου του Ιδεώς στον αιώνα μηνύ. Ότι κατ' της ανεμίας ημών επίησε εν μην που δεν κατ' της ανεμίας ημών ανταπέδε και νημίν. Ότι κούτσου του ουρανού της είσαι κρατέως ο Κύριος του Βουμένους αυτών.
καθάρισον απέβουσαν τα λάσπα μόνιμων και μόρτισαν αγιασμών. Καθώ ο κτίρι πατήριο, ο κτίρι ο κτίρι προμένω σε αυτόν, ό,τι από το ψέγμα το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι κουσάει με έναν άνθρωπο σε χώρο και μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού που τη εξαθλίσει, ότι πνεύμα δεν ήταν με αυτό, και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσει έτσι τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου και ο αιώνα του αιώνα προμένω σε αυτόν, και η δικαιοσύνη σου αυτού η ποιή πειράζει γιατί είναι αυτού και βρεμένο των αντρών που πιέζει αυτά. Κύριος εν τυρονόη, τίμος ο τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σπίτες των λόγων αυτού, του ακούσε τον ίδιο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι γράμμες αυτού, λειτουργία αυτού, του σπίτι του έλλειμμα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα, έργα αυτού, εν πάντη τόπος του πτήσεω του ευλόη ψυχή με τον Κύριο. Εν πάντη τόπος του πτήσεω του ευλόη ψυχή με τον Κύριο. Κύριε, εσύ άκουσαν την προσευχή μου, ενώ στην θύμα την ηλικία σου, άκουσαν την δικαιοσύνη σου. Και εμεί θα έσχεσαι μετά του δούλου σου, ότι ούτε και του ενώπιον σε παζόν. Ότι ο Δήμο Ελκρό τη πηγή με το οποίο γίνει τη ζωή σου, με κάτι θέμα και τη μύτη του τυπλού και αιώνα. Και η κυρία σε αφήνει το πνεύμα, είναι μια τεράστια καρδία μου. Εμνήσει την ημερών, αρχιά να μελέτησε, αν υπάρχει ένα και τρίτο καιρό σε μελέτων. Διαβέτεξε προσέτα, κύριε, τη ψυχή μου, ζωή δρόση, και σα άκουσα, κύριε, τσέλβε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψα προσωπό σου από μου και μία αποστρεφμένη σε λάθο. Ακουστών πίσω μου τον προηγούμενο σου τη σύλληψη, αγνώρισε όλη μου και λέει δεν πρέπει να γίνει μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε Προσεκατέφη, τον δίδαξό μου και τον τελειμά σου τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου με τον οδηγεί σου πηγή ευθεία. Δεν έκανε το όνομα τόσο, κύριε Ζήση, με δικαιοσύνη σε αυτά τη δική μου και τα λέει σου τα λεφτά του αυτού μου. Και απολύσει πάντα το τσλίμοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημίν. Εισάξον μου, κύριε δικαιοσύνη, και εμεί έστειλε μετά το δούλου σου. Εισάξον μου, κύριε δικαιοσύνη, και εμεί έστειλε μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου, αγαπητό δική μου ευκαιρία. Δόξα πατρί και ιό, και ο γιο πνεύμα, την καρή και ιό, και σε όνα στον αναμή. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεό. Εν ειρήνη του Κυρίου ελεήθωμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτήριας των ψυχών ημών του Κυρίου ελεήθωμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου ελεήθωμεν, υπέρ του Άγιο οικοτούτου και των μεταπίστων Θεός ευλαβίας φόβου Θεού κησιών τον εν αυτό του Κύριου δαϊθόμεν. Κύριε λέησον. Υπέρ των εμψευών και ορθοδόξων χριστιανών του Κύριου δαϊθόμεν. Κύριε λέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κύριου δαϊθόμεν. Κύριε λέησον. Our country for the president and all those in public service. Let us pray to the Lord. For the holy and great Church of Christ, this archdiocese, this parish, this city, for every city and land, and the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For the favorable weather and abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, in the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Those who travel by land, sea, air, and space, the sick, the suffering, the captives, and their salvation, let us pray to the Lord. Those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. Lamenting our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and the Virgin Theotokos, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Say, Kyrie. To you belong all glory, honor, and worship, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Θεός Κυριός και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και μη καλέστε το όνομα το Αγίον αυτού.
Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, πάντα τέθη γλωσσάν με και εν ονόματι Κυρίου, εμήν όμην αυτούς. Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, παράν Κυρίου έγινε το αυτή και εσύ, θαυμαστής εν οκταλαβής ημών, Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Κατέλησας τον σταυρό σου των θάνατων, εινέωξας τον ληστή των παράδεισων, τον μυροφόρον των θρήνων μετέβαλες, έτης εις Αποστόλη κηρύττην επέταξας, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον τον κόσμο, ο μεγάλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, τους τρεις μεγίστους μονστήρους, τους τρεις τριλίων θεότητος, του την οικουμένη να κτίσει ντογμάτων, ποιον πυρσεύσαντας. Τους μελιρίτους ποταμούς της σοφίας, του την κτίσιν πόσο θεογνωσίας, νόμαση καταθρέψαντας. Βασίλειον των Μέγα και των Θεολόγων Γρηγόριων, συντοκλινό Ιωάννη, τον τυγνώταν Χρυσορήμονη, πάντες οι το λόγον αυτόν εραστέ, συνελθόντες οι ύμνης θυμίσομεν, αυτή καρτής τριάδη υπέρ ημών αϊπρεσβεύουσιν. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν, του Γαβριήλ φρεξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συν την φωνή εσαρκούτο ο των όλων δεσπότη, εσύ την Αγία Κύβωτο, ως έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθη η πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστη σου, δόξα τον ενικήσαν διεξή, δόξα το προελθόν διεξού, δόξα το ελευθερώσαν δι, ημάς δια του τόκου σου. And again in peace let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Lord, remember our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the help of us, and ever Virgin Mary, with all the saints, so that we commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For yours is the dominion, yours is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Η ζωή εν το τάφο ανέχητο και σπρεγγείν εν το λίθο απέκητο, ως βασιλέα υπνούνταν, στρατιώτε εφύλατον Χριστόν, και άγγελοι εδόξαζον ο Θεόν αθάνατον, γυναίκες εκράγαζον, ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μεγαλέον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, προστήρες υπέραμβλη της Εκκλησίας Χριστού, τον κόσμο λεφώτισας τες διδαχές ημών, πατέρες θεόσοφοι, δείξαντες τας αιρέσεις πάντων των κακοδόξων, βλέψατε τας λοβόδιες των βλαστήμων ψυχήσεις, Διός Ιεράρχε Χριστού,
πρεσβεύσατε σωθήν ημάς, και νυν και αη και τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παρθένε πανύμνη τέρμητη, Χριστό τον Θεό, Μαρία Θεόν υφέ και απειρόγαμε, πιστόν η αντίληψη, χρήσε πόντος κινδύνου και παντίας ανάγκης, δέσποντα Θεοτόκες, τους ερβίστη και πόθο, τη σκέπη σου προσφέγοντα, μόνη Θεόν υφέ. Εσφραγισμένου του μνήματος η ζωή εν τόπο, ανέτειλος Χριστέ ο Θεός και των θυρών και κλεισμένων τις μαθητές επέστης υπόν των Ανάστασης. Πνεύμα ευθέζει αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου έλεος. Τον Σαμπατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν λιμόνι το γραφόν, καθά περμένησε σοφή, προσιπτάμενη ημίν, περιοδρεύσασε καλός, και τον Αθέο τα άριστα και το μέλη. Πώς η τύγης πιστής των διδαγμών των ημών, προτίθες Θεό μου εις πανδεσίαν αυτών, και δια του τόπος γλυκαινόμενος μετεφροσύνης τραυγάζει. Πόρες και πόλη και μεταπόμπων της ημάς εφημούσι μακάρι. Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων αμήν, τριτιμίας των βαθών, η ασυνείδητος εχώ, κοιμαζόμενος αγνή, επικαλούμε σε θερμός, μη με παρήδεις των δηλειών, απόλεσθε, αβίσον αλέουσι τα εξάσα. Πλήσου γαράν ειν ελπίδεν μου και κρίμα, μειούν εχθρείς αφήκαλμα και γέλος, υπεπιθώσει οπτήσομε. Και γαρισκείς όσα και βούλη, ως μήτρινούσε και πάντο Θεούς. Ίσον φίδι δάσκαλοι, την οικουμένη, η Θεοδοξάσαντες, εργή και λόγοι ευρυγείς, μεγάλινες το μεσημερών, η σωτηρία σημείν, όντες προξενή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αιώνοντας εις ημερών, η Εκκλησία της ευτής πανήγινη του διδασκάλου του Αντριών και γραφή εσαιρέωσας της Εκκλησίας αυτών τη δόλωμαση. Εν ειν και αη και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία άμαχε των θλιβωμένων και θερμή αντίληψη των πληθυντών των έπεισε εν το κινδύνων μερίτρωσε που γαρυπάρχης υπάντων βοήθεια. Ευλογητός η Κυρία την αξόμεθα δικαιώματα των Αγίων Ποδήμων, σαν τεμάγιον όσε, εν εκ της λογής έντα, του θανάτου τα σωτή, τη ρίσκη τα τελώντα, και συνδεαφόν τον αγαπημένα, και εξ όλου πάντα, ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κυρία,
δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Μήτη τα μοίρα συμπαθών της δάκρυση, ο μαθήτριε κυρνάτε, ο αστράτων εν το τάφο άγγελων, πρόσεχε και τον τεχνίνο χώρι, τύχετε ημίν το τάφο και ίστητε, όσο πίσω εξαλέστη του μήματος. Ευλογητόν συγκυνιέ, διδαξόν με τα δικαιώματα σου, δύο πρωί, μυροφόροι, ευραμών, προσωπήμα σου, πληροφόρησε, τα εθέσαι προς αυτά, ο άγγελος και είπε, τρίτου ο καιρός, με έπαυτε μη κλαίτε, την Ανάσταση, με αποστολής, είπατε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, μυροφόροι γυναίκε, με τα μύρων εφούσε, προς το μνήμα σου σώτερεν ηχόντο, αγγέλου τρανός προς αυτάς πλεγωμένου, ή με τα νεκρόν το ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρ, εξ Ανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και το Τούτο Υιώτε και το Αγίο Πνεύμα. Την Αγία Τριάδα εν μία ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δωδότη τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε, τον Αθώμα Μαρετίας, χαρμονίδε τη Εύα, αντιλήπης παρέσκε, ρέψαντα ζωής, ήθινε προσόρτιντε, ο εξούς αρκωθείς, Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κύριου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών για Θεοτόκες. Αμήν. Ο μητέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνας σταυρών σωματικός, σώσον με την Ανάσταση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπο. Την εκμαλωσίαν σιών εκλώνης επιστρέψαν, καμέσω τη σώσον εξέρον δουλοπαθίας. Εν τον νότο εις πύρον θλίψης, νηστείας με τα δακρύων ούτως χαράς, θρέψετε πρόγματα Υιός ζωοτροφίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίω Πνεύματι,
πηγή των θείων θησαυρισμάτων, εξουσοφίας σύναξης, φόβος αυτοένεσης, δόξα τιμή και κράτος. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει η εικόντα της ψυχής, μα την κόπιόμεν, την καραπτού η πρόξη σου λόγος τελείται. Του καρβού της αστρός, η Άγιη πνεύμα το ακινήτως, αναβλαστούς η πατροαδόγματα υιοθεσίας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, τα σύμπαντα το είναι έχει, προς πάντων γαρ Θεός των όλων Κυριώτης, πως απρόσιτον ζωή των πάντων. Οι φοβούμενοι των Κύριων οδού ζωής ευλογώνται, νίκαια οι μακαρίονται δόξη ο κυράτο. Κύκλο της τραπέζης σου, ως τελέχη βλέπων τα εγγονά σου, χαιρε φρένου προσάγων τα αυτά, το Χριστό ποιμενάρχα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Αγίω Πνεύματι, βυθός χαρισμάτων πλούτος δόξης, κρυμάτων βαθός μέγας, ομόδοξον Πατρί, και οι ολατρευτών ογκάν. Ανάστητη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον περίτο σου εις θέλος. Ανάστητη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον περίτο σου εις θέλος. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε εν όλη καρδία μου, ανάστητη Κύριε ο Θεός μου, εν προστόγματι ο ενετήλων και συναγωγή τα χείρτου με επιλάθη τον περίτο σου εις θέλος. Ουκέτη το κράτος του ανάτου ισχύει κατά έχει τους ρωτούς Χριστός γαρ κατήλθεν συντρίβων και λίον τας δυνάμεις αυτού δεσμήτω ο άδης προφήτες συμφώνας αγάλλοντα. Επέστη λέγοντα σώτερ, τη εμπίστη εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Έτρεμε κατόθεντα καταχθόνια σήμερα ο Άδης και ο θάνατος των ένα της Τριάδος, η γη εκλονήτων, πυλωρίδε άδει δόντες έπνιξαν η κρίση διαπάσαν, νυν της προφήτε χαίρος η ψάλιση, επινίκην ο δίντων η τρωτήν ημών Θεών το καταλού, λύσαντι νυν θανάτου τη δύναμη, αλλά λάξομε και βοήσουμε τον Αδάμ και τη εξ Αδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Τους ιερούς και θεοφόρους κηρυκάς, την κορυφή των διδασκάλων Κύριε προσελάβου, εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση, τους πόνους γαρεκίνων, των γάματων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν των μόνων δοξάζων του Αγίου σου. Το μόνο δοξάζων του Αγίου σου. Τις ικανός τα χείλη διάρε και κινήσε την γλώσσα προς το πλέον διπύρ, δυνάμει λόγου και πνεύματος, όμου το σούτος, υπήν θαρίσας εν πάσα προήλθον των ανθρωπίνη φύσιν οι τρεις, τους πολλής και μεγάλης χαρίσμαση και εν πράξη και θεωρία, τους κατ' άφρον λαμπρούς υπεράραντες, διομεγίστων δωρεών, τούτους αξίωσας, ως πιστούς σε θεράποντας, ο μόνος δοξάζων τους Αγίους σου, ο μόνος δοξάζων τους Αγίους σου. Συναξάριον, την 30η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίες Πατρός ημών και Οικουμενικού Διδασκάλου Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου,
και τη μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Υπολείπου Παπαρώμης και τον συν αυτό Κελσουρίνου Σαβενίου Χρήσης και των λοιπών και αυτή η μέρα άθληση του Αγίου Μάρτυρος του Ιωφίλου του Νέου ο Άγιος Νεομάρτης Θεόδωρος ο Μυτιλινέος εν τη Μυτιλίνη μαρτυρήσασταν έτη 1784 αγχώνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Έρσον λαβησόν των κομπέδων ηλίων εμπε πόλες έποτε ουσί τη κολγάρε πάγη εν κατέρου θελίδων λαών πέσω ποντολούντι και θεωρέστος μελποντί πέσω με το Κυρίο εν δόξο γαρδε δόξαστε. Το στερέωμα των επισήπ επιθότων λέως ο Κύριε την Εκκλησία ηλεκτήσω το τιμίο σου αίματι. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ τη σκύβα του καρπροελθόν του αγιασματός σου. Εν λαθόλου μητρός εν λαό της όψης σου ότι τον βρέφος αγκαλοφορούμενος επιρώδη τα πάντα εις εις ενέσεως. Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός εν θρόνο επιρμένο Θεόν υπαγγέλω δόξης δορυφορούμενος ο τάλας εγώ εγώ προσγαρίδων σωματούμενων Θεών, φωτός αλεσπέρου και ειρήνης δεσπόζων ενδάς. Εβόησε σε είδων ο πρέσβης της ονθαλμής ο σωτήριον, ο λαός αλπέστην εκ Θεού Χριστές η Θεός μου. Σε τον επιπυρίδρωσίσαντα, πέδας θεολογίσαντα, επαρθένο ακυράτου ενδικήσαντα, θεολόγων υμνούμεν, ευσεβώς μελαδούντες, ευλογητός ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κυρίων, ασχέτως πυρίεν οφέντες, η Θεός ευείας προεσόντες με ανοίγε, η φλογίδε μη λιβοθέντες, θείων ύμνων εμελχών, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κυρίων και υπερήψονται εις πάντας τους αιώνα. Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπαύει και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως απνοήν εσώτου των Κύριων, ως απνοήν εσώτου των Κύριων, εν εσά το πνοή, πάσα το Κύριο. Let us pray to the Lord our God that we may be made worthy to hear the Holy Gospel. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Wisdom arise, let us hear the Holy Gospel. Peace be with you all. Και το Πνεύμα Ιησού. The reading is from the Holy Gospel according to John. Let us be attentive. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. At that time, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias. And he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing.
They said to him, "We will go with you." They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Jesus, just as day was breaking, Jesus stood on the beach, but the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you any fish?" They answered him, "No." He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in, for the quantity of fish was so great. The disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he was stripped for work, and sprang into the sea. But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. When they got out on land, they saw a charcoal fire there, with fish lying on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Now come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" For they knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. Ούτε δοκίσεις θυσία δικαιοσύνης,
αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί το θυσιαστήριο σου μόνος και λέησον με ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πες των Αποστόλων, πρεσβείας ελέημων, εξόλυψον τα πλήθη των νεμών εγκλημάτων, και νίκαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων να μην, Χριστής Θεοτόκου πρεσβείας ελέημων, εξάλληψον τα πλήθη των νεμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημάν μου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπαν εδώ και νημήν, είναι αιώνιον ζωή και μέγα ελεό. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελαϊ και ηκτιρμής, ύψωσον χεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημαστά ελαϊ σου τα πλούσια, πρεσβείας της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου δόξου προφήτου Προθρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεμφύμων Αποστόλων, των εν αρχής Πατέρων ημών Μεγάλων, των Πατέρων ημών Αθανασίου, Κυρίλου και Ιωάννου του Χριστου, του ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούρος, Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαύματων, των Αγίων ενδόξου Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου, του Μυρουβλίου, του Θεοδόρου, του Θύρωνος Θεοδόρου, του Στρατηλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Πολυκάρπου Χαραλαμπούς και Ελευθερίου, της Αγίας ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος και Πανέμφυμου Εφημίας, των Αγίων ενδόξου Μαρτύρων Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής Ειρήνης Μαρκέλας και Κριστίνας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Προφήτου Ηλίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των εν Αγίους Πατέρων ημών και οικουμενικών μεγάλων διδασκάλων και γεραίων γεραφών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χριστοστόμου, όν και την μίμη επιτελούμεν και πάντων σου των Άγιων οικετεύομεν σε μονή πολλή έλε, Κύριε πάψον των ημών των αμάρτωλων και δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ελέη και εκτιρμής και φιλάνθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθρού ευλογητώσει, σοι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ημείς τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμίωτέραν των κερουβήμ και δοξωτέραν των συγκρίτων των σεροφείμ, την αδιαφορός θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, και του καλαπατονίν μακαριούσε με πάσε εγενέν, την τιμίωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν
ασυγκρίτως των Σεραφείμ, ειν αδιαφθορός θεολόγος δεκούσαν, ειν όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Ότι επίσαν μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού της γενναιών και γενναιών της προηγουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτας των Σεραφείμ την αδιαφθορός θεολόγων τεκούσαν. Ειν όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Επίσε κράτος ευραχείων η αυτού, διεσκόρπισε υπερηφάνους διανύων καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτας των Σεραφείμ. Ειν αδιαφθορός θεολόγων δεκούσαν, ειν όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Κατήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς μηνώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτώντας εξαβέστηλε καινούς. Ειν τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτας των Σεραφείμ. Ειν αδιαφθορός θεολόγων δεκούσαν, ειν όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μιες την ελέον, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, ειν τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ειν αδιαφθορός θεολόγων τεκούσαν, ειν όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Τον εθεού θεολόγων, τον αρήτων σοφία, οίκουσαν καινουργήσαν τον Αδάμ. Βρώμη φθορά, πεπτοχώτα δεινών, την Αγίας Παρθαένου, αφράστος αρκοθέντα δήμας, η πιστή ομοφρόνος, εν ίδιες μεγαλύνομεν. Υπέρ Αγία Θεοτόν και σώσον ημάς, Θεομαθάριστε κόρη την ελπίδα μου πάσα προθήμος, ανατήθη μη ενσύ, σώσον με μήτηρεν όντως ζωή και τρυφήσε ανάου. Λυθήνε κατοικέτευεν αγνή, τον εν πίστη και πόθο, σε όγνης μεγαλύνομεν. Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάς, επιφανής απαρθένα την ψυχή μου των ζώων, φωτός σου το αήλιες αστραπές, αύγασον πύλη του Θείου Φυτός και πύρον αηνίου, αιωνίου ρισθήνε καταξίωσον αγνή, τον εν πίστη και πόθο σε νύμνης μεγαλύνοντα. Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάς, νεονησικόταν ορόζε και ψυχή και το σώμα και ευδελημένης πάθες ειδινής. Την εσφλαχνία σου δέσποτα θεράπευσαν λύσον τον στενή πανενοχλούν των υπηρών. Είναι απάντεσε ύμνης απόψος μεγαλύνομεν. Υπέρ Αγία Θεοτόν και σώσον ημάς, εν τη γαστρούσε σκηνώσας εν γαστρός προν αιώνων, πατήρων πλέν εγέννησεν ιών, τελείων γέγον εν άνθρωπον, και πηγήν χαρισμάτων σε Θεό μήτηρε δείχθην ημίν, εν πίστη προσκυνούσι τον άφραστου γέννηση. Μεγάλινον ψυχή μου τον εν ιεράρχε, φωστήρας τρεις μεγάλους, ιδού των ημέτερων, Γεώργιων και Πυμνίων, υπερούν τους μεγίστους πόνους υπέστηστε, εις ένα συνελθόντες ομότε, τι τρεις ημάς συμπαραλαβώνται, κοινήν ευχήν έχετε,
κινηνέχιανεσιν της ημών εδείς της ενώσιν. Μεγάλην ον ψυχή μου τους τρεις όπλων πείρας Χριστού την Εκκλησίαν, ουδίστομος μάχεραν η χάρις άλλα τρίστομον, κατά των πολεμίων αυτής προβάλλεται, εν ουρανό χάλευτον ξύφων, τρεις συνακμές κατεστομωμένων, αεί προμαχόμενων, τριλαμβούς μία θεότητων. Μεγάλην ον ψυχή μου τους και κοσμικότας Χριστού την Εκκλησίαν. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής η ένδοξη και της άρκα φοβούντων έτη την άσπηλον που κυκλινών γυνικούντες τους επί γη είμαστε φανωμένους τον άλλο προσβεύεται και φρονήσε προτάφθεστε. Μεγάλην ον ψυχή μου την τιμιωτέραν και δοξωτέραν των άνω στρατευμάτων. Στέργεις με το πλάτο σου των μεγαλείων δέσποτα, καταπνίγων των λόγων αυτού υποπικτότητος και μη παραδόξο συμβαίνει. Τον απορεί εν την εφορία, διού το τοσούντασε, μεγαλύνοντα δοξάζομεν. Μεγάλην ον ψυχή μου τους εν Παναγία, τριάς τρεις ποιμένες, επλήστην εν τριάδος η αρετή, και τα πάντα τη δόξη επλήρωσεν, αλλήν ημίν, έχεις αγαλάματα τρεις λαμπή, ως ελέ αυτής επαύγαζουμε, τους επουρανίους μας τα αγωγούς, διόν επί την θείαν εκείνη θεωρίαν, οι ευσεβούντες οδηγούμεθα. Μεγάλην ον ψυχή μου, τους εν τρεις ηλίου, φωστήρας τρεις μεγάλους, ουρές τη δευτερίων, εν τις τρισί, τα πρεσβεία γραέκας τον φέρετε, πρώτον δοκόν και τους ομοτήμους υπερκοινών, εξοικειούται μάλλον δε της αλλήνης νίκης περίκαρον, που χώρον γαρδόντα και θρόνο παρησία, λιμενωμένη την ομόνια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεγάλην ον ψυχή μου της τρεις υποστάτου και αδιαιρέθου θεότητος το κράτος. Πατέρας η ευσεβία της αυτής, πρωτοτόκους Υιούς ανεδείξασα, τέκνα γεννά γνήσια και άμμωμα δι' αυτόν, τελειούμενα πνεύματι, η ζωή λαλήσαντι την εορτής και εξώζειν εξετέθε εις τέλος της ερήνης, επάνω αυτόν εκκληρονόμησε. Και νίκαια είχε στους αιώνες των αιώνων αμήν, μεγάλην ον ψυχή μου την τιμιωτέρα των άνω στρατευμάτων. Υιό Θεού το ζώντος ή του σοφός, διδασκάλων ακρότης εκήρυξε, το σώνιον εξ αποκαλύψε ως πατρικής, ουκ εξ αρχός και αίματος, τούτο μύθις αμύθι Θεού, διώσε και παρθένων, δεξά διδάξατε μητέρα και Θεοτόκον εμεγάλινε. Θεοτό και η ελπίδα πάντων των χριστιανών και επεφρόρη φύλατε ους ελπίζοντας εισέ εν νόμος σκία και γράμματι υπον κατηδόμενη πίστη
Πανόρσε τον την μήτρα διανοίγων, Αγίον Θεό, Θεό πρωτότον κολόγων, Πατρός αναργοίων, πρωτοτοκούμενον μητρή, Απειράνδρο μεγαλύνομε. Την ειρήνη του Κυρίου Θεϊθώμα. Κύριε Λαϊσόν. Αντιλαβούς όσον ελαϊσόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Κύριε Λαϊσόν. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερευλογημένης. Και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε. Πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίμκια ή και εις τους αιώνας. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, υψώτε Κύριον τον Θεόν ημών, και προσκυρείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Κυβεριάδος θάλασσα, συμπέσεις ευεδαίω, Ναθαναήλ τον Πέτροτε, συνδύσιν όλης πάλε, και θωμάν είχε πρόσαγραν, η Χριστού τη προστάξη, εν δεξής καλάσανατε, Λίθος ήρθον ηθείον, ο Πέτρολούς, προς αυτόν ηρήκε το εις τον τρίτον, πανείς και άρτον έδειξε, και ήχθηνε πανθράκον. Τα της ποτός δοχεία, της λεργοβόλου άστραπας, βασίλειον μήτων μέγα, Γρηγόριον θεολόγων, Χρυσόστομον Ιωάννη, ανεφημίσομεν πάντες. Ιένιον Θεότης, Πατήρ, Υιός και το Πνεύμα, τες βασιλείου πρεσβείες, Γρηγορίου και Ιωάννου, και την σοργή αγνής Θεοτόκου, μη χωριστής της δόξης. Χρυσοπλοκότα τεπήργε, και δε δεκότη είχε πόλην, ηλίος τόλεκτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακαταλόγητον φαύμα, ως γαλουχήτον δε πότι. Με πόσον Noi elesato pon Kyrion. En ita eton Kyrion ekton uranon, e
Let everything that breathes praise the Lord. Are there any worthy songs of praise so that we might sing them to the God-bearers? They are known in heaven's initiates and renowned as preachers of sound doctrine, unadulterated theologians, Saint Basil, the great expositor
and Hierophant, and also the divine herald of God, Gregory, and also John, who is famous for his golden tongue. These were glorified, as is meet, by the Holy Trinity, the Lord who possesses great mercy. Καρχίσον δε όσοι εν δόξη και αγαλιάσον δε επιτοκή των αυτών, ποιείς εκπομπή ορίμασι, επενέσομεν τους ιεράρχας, τους εις Αποστόλους εχάριτι, και ομοτήμους χαρίσμασι, τους εμψυλίας καταλήτας σωτήρων, και οδηγούς λόγο και πράγματι, ποιμένας Χριστό μιμήτως διαπίστεως, τους επιγείους αγγέλους βρατούς ουρανίου, που κατήμησεν ο Χριστός, εν δόξην ο Κύριος, ο έχον το μέγα έλεος. The Lord your priests shall clothe themselves in righteousness, your saints shall greatly rejoice. Are there any worthy crowns of praise to lay on John, whose words were golden, with his fellows Basil and Gregory? For they were the Spirit's receptacles, and they were the faith's strong defenders, the pillars of the church, believers in firm support, assuagement, and also advocates for all who sinned. The wells, if using the water that we draw and drink from, and are sweetened in our souls, while earnestly praying for forgiveness of sins and great mercy. Μεθόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, σήμερον εψυχέ των γηγενών ύψων δε εν γη ίνων, σήμερον ουρανή γίνων δε των Αγίων εν ημνήμη, εγαρπήλε των ουρανών επέρονται και ημιν τα του Δεσπότου γνωρίζονται. Οι λόγοι του Λόγου Κυρίτωση εγλώσσε τα θαύματα μελβούσιν, ημίζαν προς τον σωτήρα βόμεν δόξασι Χριστό. Ο
ημίτε, η κατάραν έκροτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος εθανάτωτε, και ημείς εζωποιήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοχής σας δόξα σοι. Το δείξανδι το φως, δόξα εν υψίστης Θεός, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοχία. Υμνούμε σε, προευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουρώνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονόγενε, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, λέγησον ημάς, ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη λέγηση νημών, ο καθήμενος της δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσου Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετό και δεδοξασμένος το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γεννήτω Κύριε το ελαιόν σου επίμας, καθόμεν ηλφιείσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε, την δοξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, την δοξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, την δοξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή εγγενήτης ημίν εγγενεό και γενεό. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ποιάσε την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε, πρόσε κατέφυγον, διδαξόν με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι πόραση πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνο το ελαιόν σου, εις γνώσκους είσαι. Αγίος ο Θεός, Αγίος εις Κύρος, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος εις Κύρος, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος εις Κύρος, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος η Κύρος, Άγιος αθάνατος.
υπόλοιπη μας. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονε, άσομε το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Κάθε λόγκαρ των θανάτων, των θάνατων, τον οίκοσε το χενιμήν και το μέγα έλεγχο. Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. In peace let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For the peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For the peace of the whole world, the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For this holy house and those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For pious and orthodox Christians, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our Archbishop Elpidophoros, the Honorable Presbyterate, the Diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our country, for the President and all those in public service, let us pray to the Lord. Kyrie. For the holy and great Church of Christ, this archdiocese, this parish, this city, for every city and land and the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For favorable weather and abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For those who travel by land, sea, air, and space, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. For those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, the scientists, and first responders, let us pray to the Lord. Save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and the Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves to one another and our whole life to Christ our God. Sikhi Priya. Honor and worship to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τας πρεσβείας της Θεοτόκου ούτερ ζώσον ημάς. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πόσας τας ανταποδόσεις αυτού εσ πρεσβείας της Θεοτόκου ούτερ σώσον ημάς. Κύριος εν του ουρανώ ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Δες πρεσβείας της Θεοτόκου, ούτερ σώσον ημάς.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείας της Θεοτόκου, Πότερ σωσόν ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κύριου δαϊθωμέν. Κύριε λέησον. Αντιλάβουν εσάς ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε λέησον. Σαχάντου υπερπλοκημένης εν τόξο δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθεμβάνιος Θεοτόκου και σώσον ημών Εθνούς και Ελλήνους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε Οδησόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ τον Θεό μου, Θεός υπάρχω, όσον ημάς ιέθερο, ο ανδεστάς εκ νεκρών, ψαλώντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός, Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού, όσον ημάς ιέθερου, ο ανδεστάς εκ νεκρών, ψαλλοντάς η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεών και γενεών, όσον ημάς ιέθερου, ο ανδεστάς εκ νεκρών, ψαλλοντάς η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμελον διά την ημιτέρα σωτηρίων αρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσαν θα προθήσε Χριστέ ο Θεός θανάτων θανάτων πατήσαν και Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, ως όνειμα. And again in peace let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed and glorious Lady the Theotokos and ever Virgin Mary. With all the saints let us commit ourselves to one another and our whole life unto Christ our God. For you, O God, are good and love mankind, and to you we offer glory, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγκαλιασόμεθα και φρανθόμενεν αυτή. Κατέλησαν τον σταυρό σου τον θάνατον, Ινέωξα στον ληστή των παραδείσων, των μυροφόρων των θρήνων μετέβαλες και της εις Αποστόλης κηρύττην επέταξες, ότι ανέστη Χριστέ ο Θεός παρέκον τον κόσμο το μεγάλο.
repentance. Sophia, Orthros. Πέφτε προς κηρύσσομεν και προσπέψομεν Χριστόν μημός διέθεο ο ανεστός νεκρόν άλλον τάζει αλληλούχια. Κατέληξα στον σταυρό σου τον θάνατον, είναι οξασφαλιστή των παράδεισων. Τον μυροφόρον των θρήνων μετέβαλε και την συσαμποστόλη κηρύττην επέταξαν. Ότι αλλάζει Χριστέ ο Θεός, παρέχον τον κόσμο ο μεγάλεος. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Χρυσιλίου Θεότητος, τους την οικουμένη νοκτήση δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελληρίτους ποταμούς της σοφίας, του την κτήση πόσο θεογνωσία να μας καταδέψαντας. Βασίλειον των Μέγαν και των Θεολόγων Γρηγοριών, Συντοκλίνο Ιωάννη, των Τιγλώτων Χρυσορήμονη, πάντες οι το λόγων αυτών εραστέ, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γανε τριάδη υπέρ ημών αϊπρεσβεύουσιν. Ο ενσάρκος άγγελος των προφητών η κρυπή, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένταξον, ανώθεν καταπέμψαν, Ελισέως την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της θυμώσιν αυτών, βρίγιωματα. Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τον τόκο σου και χείρας του Σημεών ευλογήσας ως έπρεπε. Προθάσαν και την έσωσαν σήμα Χριστέ ο Θεός αλληρήνευσον εν πολέμη το πολίτευμα και κρατέως ον βασιλείς, ους ηγάπησας, ως μόνος φιλάνθρωπος. Μίσθητη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου, και όσα εν βίω ημαρτών συγχωρήσων, ούδης χαράν αμάρτητος, ημίση ουδυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Του Κυρίου δεηθώμα, Κύριε ελέησον, ο Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, τον Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh,
Περιπατήσαντες, έχομαι θυσιαστήριον εξουφαγήν ουκ έχουσιν εξουσίαν ή τη σκηνή λατρεύοντες. Όργαρος φέρεται ζών το αίμα περί αμαρτίας εις τα Άγια διά του Αρχιερέως. Τούταν τα σώματα κατακέτε έξω της παρεμβολής, διό και Ιησούς την Άγια σε διά του Ιδίου αίματος το λαόν έξω της πύλης έπαθε. Την είναι ξερχόμεθα προς αυτόν έξω της παρεμβολής των ανηδισμών αυτού φέροντας. Ουγαρεχόμεν οδεμένους σαν πόλην
αλλά την μέλωσαν επιζητούμε. Και αυτού ον αναφέρομεν της η ανανέσεως διαπαντός του Θεού, τούτον εστί καρπός χειλαίων. Ομολογούντες το ονόματι αυτού, τι δεν επίας και κοινωνίαν μην επιλαμβάνεστε. Τι αυτές γαρθυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. His proclamation went forth into all the earth. Let us be attentive. The heavens declare the glory of God. Wisdom. The reading is from Paul's letter to the Hebrews. Let us be attentive. Brethren, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their lives and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings. For it is well that the heart be strengthened by grace, not by foods which have not benefited their adherents. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat, for the bodies of those animals whose blood is brought into the sanctuary by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go forth to him outside the camp and bear the abuse he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city which is to come. Through him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Peace be unto you, the readers. Alleluia, alleluia, alleluia. Οποιόρθι ακούσμεν του Αγίου Ευαγγελίου, wisdom arise. Let us hear the Holy Gospel. Ειρήνη πάση, peace be with you all. Ε το Πνεύματι Ιησού. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς έστε το φως του κόσμου, ουδήνα δε πόλης κρυβήνε επάνω ούρος κειμένη, ουδέ καίος ηλίχνων, και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδουσι ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήρθεν καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρλεύω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάν ουν λύσει μιαν των εντόλων τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελαχίστος κληθήσετε εν τη βασίλεια των ουρανών, ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασίλεια των ουρανών. The reading is from the Holy Gospel according to Matthew. Let us be attentive. Glory to you, O Lord. Glory to you. The Lord said to his disciples, "You are the light of the world.
A city set on a hill cannot be hid, nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all the house. Let your light so shine before mankind, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Think not that I have come to abolish the law and the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. Orthros Kyrie, Orthros Kyrie. Morning, please be seated. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. I bring to you archpastoral blessings from our beloved Hierarch, Archbishop Orthros. The Hierarchs of Christ, the pride of the fathers, the pillars of the faith, and the teachers and guardians of the faithful. My beloved brothers and sisters in Christ, the feast of the saintly three hierarchs, Basil the Great, Gregor the Theologian, and John Chrysostom, is an occasion of the greatest joy in the church. Together, as the hymn says, they stand as pillars of the faith, much like those who established in the book of Revelation when the Lord says, I will make the victor a pillar in the temple of my God. Indeed, each of these great hierarchs was victorious, triumphing over heresy and sophistry. They were the finest examples of the wisdom of God, who establishes her own pillars to edify the house of God. As exemplars of true philosophy, each hierarch embodies what we call Greek letters, by which we mean the sum and substance of Hellenic culture, language, arts, and sciences. Greek letters are the building blocks of Western civilization and the intellectual tools which have shaped its worldview. They are also the means by which the preparation of the gospel was effected. On one hand, there was the person of St. John the Baptist, who prepared the way for the coming of the Lord to Israel. On the other hand, there was the genius that shone in the lands of ancient Elas, a genius that not only prepared the Old Testament in the Greek language, speaking, of course, of the Septuagint, which we know all too much about, within our Bible study course here at Prophet Elias. But through the expansion of Hellenism through Alexander the Great, spread the fertile mind of Greece to the exact nations where the gospel would be preached by the apostles. Thus, these three hierarchs of Christ became the teachers and guardians of the faithful, precisely because they paved the way for the best of the Greek heritage to become the handmaiden of the Lord, just like the Theotokos, who brought forth Christ in the world. Following them, the pride of the fathers, let us bring forth Christ in our lives with the fullness of our Hellenic inheritance, with paternal love in our Lord Jesus Christ. Orthros, Archbishop,
of America. His Eminence's words, as usual, are clear, concise, and straight to the point, which is to say that this gift, which has been given to us, the gift of Hellenism, is rather more the vehicle by which we can better understand, better communicate, and better pursue an Orthodox Christian way of life. Translating that into this existence, this transplanted existence here in America, should not be met with anxiety, with fear of losing our culture or heritage, nor should it be met with some sort of discriminatory presence, but rather embracing more fully the truly Hellene spirit of philotimo, the love and the honoring of those, even if they are outside of the circle, which is to say that we, as American Hellenes, should be ever extending that circle, as we have said before, not drawing lines to separate and divide, but rather expanding, drawing circles, bringing people into the beauty which we have presented before us. And as is so clearly stated within the gospel and absolutely reflected within St. Paul's words of the epistle, we are left with a question. And that question is, are we allowing the light to shine? Are we bringing a presence of Orthodox Christianity everywhere that we go? And within our own lives, do we pick and choose as if the Orthodox faith is something that is somehow a la carte? Or do we adhere in obedience to the faith and traditions of this divine inheritance, of this faith which so many have fought for, of this reality which so many have made such struggling attempts to live, and even be victorious within their efforts? The saints which we surround ourselves with are exemplary. They are there for us to receive encouragement. They are there for us to receive guidance. They are there extending their circles even beyond the measure of chronological time and space. And so with all of this taking into consideration, asking that question, are we bearers of the light? Or do we sometimes dim that light depending on the circumstance? The reality is, we are supposed to be one body of Christ, one body who is warmed, nourished,
and fed by the same blood. That blood is the holy tradition, is the faith of this Orthodox inheritance. And if we decide for ourselves what is important, or rather what we think is important, and what can fall to the wayside, then we have effectively cut ourselves off from that body. And so as we already approach the Triodion period, which is really only a couple weeks away, let us examine ourselves, examine the ways that we've been living, and ask, are we bearing testimony to truth? Or have we bought into those false teachings? Are we upholding the tenets of the Orthodox faith? Or are we letting ourselves be bought by the world and all that it's selling? Are we disciples? Or are we just false followers? It is in pursuit of the truth and the encouragement that comes with it that we will continue through the prayers of our three holy hierarchs with the rest of our divine liturgy today. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Wisdom. Again, countless times we fall down before you and we implore you, O good one who loves mankind, that you, having regarded our prayer, may cleanse our souls and bodies from every defilement of flesh and spirit. Grant to us to stand before your holy altar of sacrifice, free of guilt and condemnation. Grant also, O God, to those who pray with us, progress in life, faith, and spiritual understanding. Grant that they may always worship you with awe and love, partake of your holy mysteries without guilt or condemnation, and be deemed worthy of your celestial kingdom. That ever guarded by your might, we may ascribe glory to you, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Let us pray to the Lord for that mercy. No one found like worldly desires and pleasures is worthy to approach to on God, you alone reign over the celestial, the terrestrial, born aloft from the cherubic throne, Lord of the seraphim and King of Israel. Hello. Holy, holy, Yeah.
Amen.
Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Κύριε Λέησον. Ημέραν πάσαν τέλεια να γιάν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κύριου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. An angel of peace, a faithful guide, the guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. Παράσκω Κύριε. Sins and transgressions, let us ask the Lord. Parasko Kyrie. For that which is good and beneficial for our souls and for peace in the world, let us ask the Lord. Parasko Kyrie. Time of our life in peace and repentance, let us ask the Lord. Ask for a Christian and to our life peaceful without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ. Ask Most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves to one another and our whole life through Christ our God. Bring it to your holy altar of sacrifice. Enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices for our own sins and the failings of your people. Deem us worthy to find grace in your sight, that our sacrifice may be well pleasing to you, and the good spirit of your grace may rest upon us, upon these gifts you presented, and upon all of your people. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, σοι του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση πίστη.
Peace be with you all. Et o pneuma ti so. Ομολογήσομεν αλλήλους είναι ανομονία, ομολογήσομεν, let us love one another, that with oneness of mind we may confess. Πατέρ Αϊόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον και Αχώα, Τας θύρας εν σοφία προσκομέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομόσιο του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και την μητέρα σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και κατεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κλινεζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στετέρως, και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενων και συντοξαζόμενων το λαλείσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών βάπτισμα εις άψιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth and all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man, was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven, and he is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke to the prophets, in one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνη, θυσίαν ανέσεων. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. Και με το Πνεύματος σου. Ανώσχομεν τας καρδιάς, let us lift up our hearts. Έχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν το Κύριο, let us give thanks unto Oh, for all these things we thank you and your only begotten Son and your Holy Spirit, for all things we know and do not know, for blessings manifest and hidden that have been bestowed upon us. We thank you also for this liturgy which you have deigned to receive from our hands, even though thousands of archangels and tens of thousands of angels stand around you, the cherubim and seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft upon their wings. Singing the triumphal hymn,
exclaiming, proclaiming, and saying, Take, eat, this is my body which is broken for you for the remission of sins. Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant which is shed for you and for many for the remission of sins. Piete ex aftu pandes tuto esti doemamu. Totis canis diathikisto iperimon ke polon ekinomenon isafeson amartion. Remembering therefore the saving commitment and all that is done for our sake, the cross, the tomb, the resurrection, on the third day, the ascension into heaven, the enthronement at the right hand, and the second and glorious coming again. Tasa ek ton son. Si prosferomen kata panda ke dia panda, your own, we offer to you in all and for all. Heaven, boldness before you, not for judgment or condemnation. Again, we offer you the spiritual worship for those who have reposed in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and for every righteous spirit made perfect in the faith. Εξαιρέτως της Παναγίας Άνθαντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία. Αξίων εστίν ως αληθώς, μακάριδης εκ την Θεοτόκος, την αη μακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των κερουβήμ και δοξωτέρων των συγκρίτων των σεραφείμ. Την αδία χώρος θεολόγων εκούσαν την όντα θεοτόκων εμέγα πεινόμεν. Amen.
Among the first, remember, Lord, our Archbishop Elpidophoros. Grant him to your holy churches in peace, safety, honor, and health until length of days, rightly teaching the word of your truth. And remember those whom each one of us has in mind and all the people. Churches, those who are mindful of the poor and upon us all, send forth your rich mercies. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. The mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with you all. Commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. With his gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Let our God, who loves mankind, having accepted them at his holy and celestial and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Partake of your heavenly and awesome mysteries from the sacred and spiritual table with a clear conscience, for the remission of sins, the forgiveness of transgressions, the communion of the Holy Spirit, the inheritance of the kingdom of heaven, and boldness before you, not for judgment or condemnation. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, κι άψε μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σε φιλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση, peace be with you all. Με το πνεύμα Τίσο. Let us bow our heads unto the Lord. Σε Κύριε. Give thanks to you, invisible King, by your boundless power. The multitude of your mercy brought all things from nothing into being. Look down from heaven, O Master, upon those who have bowed their heads before you, for they have not bowed before flesh and blood, but before you, the awesome God. Therefore, O Master, make smooth and beneficial for us all whatever lies ahead according to the need of each. Sail with those who sail, travel with those who travel, heal the sick, physician of our souls and bodies. Through the grace, compassion, and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Place from the throne of glory of your kingdom and come to sanctify us who are enthroned with the Father on high and are present among us invisibly here. With your mighty hand, grant communion of your most pure body and precious blood to us and through us to all of the people. O Theos, may God be gracious unto me, a sinner, and save me. Ο Θεός ηλαστητή μη το αμαρτωλό και ελαϊσόν. Προσχόμεν, let us be attentive, τα Άγια της Αγής, the holy gifts for the holy people of God. Εις Άγιος,
Εις πάσαν την γυναίκ σύλθε οφθόγκος αυτών και εις τα πέρατα εις οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούια. With the fear of God, faith and with love, draw near. Ο δείπνος του μυστικού σημερώνει, Θεό,
Be exalted, O God, above the heavens, and let your glory be over all of the earth. Ευλογητός ο Θεός ημών. Πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν πληρωθήτω το στόμα ημών ανέσεως σου, Κύριε, όπως ανεμνίζομαι τη δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς τον Αγίον σου μεταθήν μυστηρίων, ήρισον ημάς εν το σωγιασμό, όλη την ημέρα μελετώντας την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Let us arise, having partaken of the holy, pure, immortal, heavenly, life-creating, and awesome mysteries of Christ. Let us worthily give thanks
unto the Lord. Kyrie eleison. Andi lavus osun eleison, get the aphylaxon imas of the Isicharity eleison. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commit ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Kyrie. Thanks to you, Master, who loves mankind, benefactor of our souls, that even on this very day you have made us worthy of your heavenly and immortal mysteries. Make straight our path, fortify us in your fear, guard our life, make secure our steps. Through the prayers and supplications of the glorious Theotokos and ever-Virgin Mary and of all of the saints. For you are our sanctification, and to you we give glory, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Let us go forth in peace. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater agi evlogeson. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and forsake us not who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, to the armed forces, and to all of your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. To onomai Kyrio ευλογημένον από τον ίν και ως του αιώνων. To onomai Kyrio ευλογημένον από τον ίν και ως του αιώνων. To onomai Kyrio ευλογημένον από τον ίν Eos tu eono. At this time, I ask that we join together as we pray the memorial for Nicholas Dennis, Eleni Dennis, and Nicholas Proios, our love and prayer. I will just say this much. I remember Nicholas well. I do. From my time at Princeton Hall. And the joy and the love for others that he possessed inside of his heart. It is impactful, and it is the way that we continue to live his memory today. As we say, in the eternal, we also live in the eternal. Together, let us pray. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός έβρε πηχή της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απόλλωλος πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, οπόλεν μεν, εκμειώντων πλάσαν με, και εικόνη σου θεία τιμήσαν, καραβάσι εντολής δε πόλη με επιστρέψες, εις γυναίξης ελήφθην, εις τον καθομοίωσιν επανάγκαγε, ο αρχαίων καλός αναμορφώσαστε. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. I am an image of your ineffable glory, though I bear the scars of my transgressions. Take pity on me, the work of your hands, Master, and cleanse me by your compassion. Grant me the desired homeland for which I long, making me again a citizen of paradise. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου,
ανάπαυσαν ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσου, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψους την ως προσήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσαν παρόν αυτούς, glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us devoutly praise the threefold radiance of the one God as we sing. Holy are you, the Father, without beginning, the co-eternal Son and the Divine Spirit. Illumine us who worship you in faith and deliver us from the eternal fire. Και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι μεν, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, εις γένους των ανθρώπων ερωτώτη σωτηρίαν, δια σου εύρημεν παράδεισον, Θεοτόν και αγιευλογημένη. Αλληλούια, 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 glory to you, O God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to you, O God. Μετά των Αγίων ανάπαυσαν της θέας δικαστών δούλων σου των δικαίων τετελειωμένων, δας ψυχας κονδούλων σου σώτερ αναπαυσόν, φύλλα των αυτάς εις την μακάριαν ζωήν, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάβαψη σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαυσόν και τα ψυχας των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. You are our God who descended into Hades and loosened the pains of those who were held captive. Grant rest also, O Savior, to the souls of your servants. Ενδικαιοί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και Άκραντος Παρθένος, η Θεόνα φράστος κοίησασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τα σφριχά στον δούλα σου. Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray you hear us and have mercy. Again we pray for the repose of the souls of the departed servants of God, Nicholas, Eleni, and Nicholas, and for the forgiveness of all their transgressions, both voluntary and involuntary. May the Lord God grant their souls rest where the righteous repose. For the mercies of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of their sins, let us ask from Christ, our immortal King and God. Let us pray to the Lord. O God of spirits and of all flesh, you trampled upon death and abolished the power of the devil, giving life to this your world.
give rest to the souls of your departed servants, Nicholas, Eleni, and Nicholas, and grant them a place of light, a place of green pasture, a place of refreshment, from where pain, sorrow, and sighing have fled away. As a good and loving God, forgive every sin they have committed in word, deed, or thought. For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Let us pray to the Lord. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servants, Nicholas, Eleni, and Nicholas, Christ our God. And to you we offer glory together with your eternal Father, who is without beginning, and your all-holy, good, and life-creating Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Αιώνια σα ημνημιώξη μακάριστη και αείμνηστη αδερφή ημών. May your memory be eternal, our sister and brothers who are worthy of blessedness and everlasting memory. Αιώνια σα ημνημιώξη μακάριστη και αείμνηστη αδερφή ημών. Αιώνια ημνημιώξη. Αγία Κύριο και έλεος αυτού ελάει αφημάστε αυτού Θεία χάρη και φιλάνθρωπια πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Glory to you, O God, our hope, Lord, glory to you. May Christ, our true God, who rose from the dead through the intercessions of his all-pure, all-immaculate Holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, supplications of the honorable glorious prophet before John the Baptist, the holy glorious and praiseworthy the apostles, the holy glorious triumphant martyrs of our righteous and God-bearing fathers, of the holy great prophet Elias, of our father among the saints, San Chrysostom, Archbishop of Constantinople, the holy righteous ancestors of God, Joachim and Anna, of the holy great three Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, whose memories we celebrate today, and of all the saints, have mercy on us and save us, for he is good and loves mankind. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. May the blessings of the Holy Trinity be upon each and every one of you. Through the prayers of the Holy Three Hierarchs, may the Lord's blessings and light fill your households. Please be seated. Good morning. Just a few announcements before we commence with a couple other blessings. This week, as far as services are concerned, I want to bring to everybody's attention that we'll be doing our best to commence
again the Holy Unction service on the first of the month. So that'll be this Tuesday at 6 p.m. We will be having Holy Unction service. And so Evheleon is the Greek term for this sacrament, which again, just a note about sacraments, right? Anytime and every time that we have a sacrament, what we're really talking about is the presence of the Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit sometimes takes different initiatives based on the sacrament that we receive. Obviously, repentance and confession are one in hand, which is to say that that forgiveness, that divine and holy forgiveness, that forgiveness which is super essential to our existence, that is granted to us through confession. Okay, and this being a sacrament of the church, it is not necessarily an option, but rather something that we should do our best to participate in, because it, like the other sacraments, is something that we do as a body, right? And so Holy Unction is another one of these awesome sacraments that we do together as a body. The directives for Holy Unction oftentimes are more intended for the healing. So there are some, the Gospels that we read throughout the Holy Unction service, there's seven of them, and all of those Gospels focus in on some kind of healing presence, right? So it's either a spiritual and or a physical healing, perhaps even some emotional healing and mental healing taking place as well. And then, of course, for the sacrament of Holy Eucharist, which some of you have just received, this, of course, is for the sanctification, all right? The sanctification of body and soul. So all three of these sacraments, yes, there is a little bit of overlap, but these are the three sacraments which we're called to participate in on a frequent basis, or at least as often as we are able, as often as we have strength. And so, again, in order to offer up that opportunity to participate in more of these sacraments, our church has gone forward in offering Holy Unction as best as we can at the first of every month. Okay, so that'll be Tuesday, again, February 1st at 6 p.m. here, Holy Unction. That's not something you can receive virtually, by the way. Wednesday morning, the following morning, will be the celebration of the Great and Holy Feast, the presentation of our Lord and Savior Jesus Christ to the temple. We're going to do a little bit of an earlier service that morning, just again, so that way maybe we can account for those of you who go into work. How old-fashioned, right? You're not working from home. But 8 a.m. will be the start of Orthros, which means we'll hit Divine Liturgy right around 9 o'clock. And so again, even if you're just only able to come by, light a candle, it is a great feast, a despotiki yorti, right, of our Holy Church, and one where it's always acceptable and good for us to receive a blessing. So again, that'll be 8 a.m. Thursday, of course, is long awaited for me, and I hope and think for some others as well. Thursday night, we will be beginning finally in its fullness the Saint Anastasia's Fellowship. And so again, what this is a fellowship group, rather a support group that will meet first in our hall at 7 p.m., where in which the support group will begin. This is, of course, for those who are suffering from addiction and also for friends and families of those who have individuals near and dear to them who are suffering from addiction or who have suffered from addiction. And really what the purpose of this is it's similar, I guess, in the sort of fellowship that one would offer from like an AA or an Al-Anon meeting. However, what this is going to intend to do is offer even sort of more of an orthodox voice and an orthodox perspective to this very difficult and unfortunately prevalent affliction of addiction. Okay, so again, 7 p.m. Thursday night, we'll meet first for the support group in the community hall, and then we'll come in to here at 8 p.m. for those who are able, for the Paraklesis service to Saint Anastasia
the pharmacolitria, the pharmacologist who has shown to be not just a deliverer from potions, but also a deliverer from the evils and wiles of addiction. And that's about it as far as services are concerned. And then also just another reminder, if you're interested, we'll be picking up our Bible study, also known now as Orthodoxy 101. Our topic of conversation has been the church as the body of Christ. I think we had a pretty fruitful conversation and discussion last week. We meet over Zoom, so that way it's afforded to anybody and everybody. And that's Wednesday nights at 7:30 p.m. And so we'll continue with that study of the church as the body of Christ. Again, hopefully bringing some foundational elements to the beauty and treasury of the Orthodox Church, wherein which we try and participate and dwell. First, a blessing to receive. Will the parish council members for 2022 please come forward and approach the solea here. So it goes without saying that our parish council has its work cut out for it. We have covered a lot of ground in this past year and dealt with some incredibly trying circumstances that are certainly, one can say, and has been said, unprecedented. Okay. Our circumstances continue to be unprecedented. And for that, we need a full force, all-in, hands-on-deck approach for the year of 2022. And so these individuals who you see standing before you here today, these are individuals who are willingly giving their time, giving their talents, giving their treasures, in order to more fully support and fulfill the ministries of this parish. It is not an easy task. I will repeat that. It is not an easy task. So if you'll all turn around, please, and face our people, I would like for everybody to look at these faces, recognize them, see them for who they are, and realize that these are the individuals who will be ordained in a way to serve our church. If you see them, thank them. And if there is something, anything, that you need help with, you may ask them. But in turn, please understand that we are still a small body here. And while we do our best to be a mighty body, they in turn also need your help. This is a full participation, okay? So it is not to say that these are the only people who will be working and offering their hands within the church and the ministries of our church, but it is to say that these, just as the gospel indicated today, these will be the lampstands. These will be the light bearers. These will be, in essence, leaders in ministry. Okay? So please, be good to them and pray for them, because they really need it. Parish council members, please face me.
As the members of the parish council, it is important to remember that you have been elected to serve a special ministry which requires total love, loyalty, and dedication to Christ and His church. You are now an official representative of the church, and thus it is expected that you exert every effort to exemplify its sacred character and spirit. Upon election to this trusted office, you assume three basic obligations which will help guide you in ministry. Number one, to understand, live by, and uphold the tenets, teachings, and traditions of the Greek Orthodox Church. Number two, to understand and abide by the Greek Orthodox Archdiocese regulations, formerly known as the Uniform Parish Regulations, as set forth by the Greek Orthodox Archdiocese of America through the Clergy Laity Congress. And number three, to live by and uphold your oath of office by utilizing your God-given time, talents, and treasures for the spiritual progress and advancement of your parish. Let us now attest together as we bear witness to Christ and His gospel, all hands on the gospel of our Lord God and Savior Jesus Christ. Repeat after me. I state your name. I you solemnly affirm that I will uphold the dogma, teachings, traditions, holy canons, worship, and moral principles, of the Greek Orthodox Church, as well as the charter and regulations of the Greek Orthodox Archdiocese of America. And now I will faithfully and sincerely fulfill the duties and obligations required of a member of the parish council. So help me God. May the blessings of the Lord be upon each and every one of you in your ministry to His church, and may we have for us the most prosperous and beautiful. God bless you all. Be safe. And now, the second blessing. Vasilopita, which fittingly enough comes today on the feast of the three hierarchs. And so for that purpose and for that reason, we'll be chanting the apolitikion of the three hierarchs, Vasilios, Omegas, Basil the Great, being one of those three holy hierarchs. Please stand. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρεις ηλίου θεότητος, τους την οικουμένην ακτήσει δογμά των θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρίτους ποταμούς της σοφίας, τούτη λύσιν πόσαν θεογνωσίας, να μας καταδεύσαντας. Βασίλειον των Ωμέγων και των Θεολόγων Γρηγόριων, συντοκλίνω Ιωάννη, το τη γνώταν χρυσορήμονη, πόντες οι το λόγων αυτών εραστέ, συνερθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή η καρτής τριάδη υπέρ ημών, αϊ πρεσβεύουσι,
Let us pray to the Lord. Hear thy song. O Creator of all things, Lord and King of the ages, plenteous in mercy and bountiful in goodness, who didst accept the Magi's gifts in Bethlehem, who art the bread of life that came down from heaven, who by thine divine authority did establish the seasons and the years and do hold our life in thy hands. Hear us, we pray to you on this holy day upon the entrance into the new year and thy goodness, and bless this Vasilopita which has been offered to your glory in honor of our fathers among the saints, Saint Basil the Great, Archbishop of Caesarea and Cappadocia, Gregory the Theologian, and Saint John Chrysostom. And do thou, who art benevolent, look down from thy holy heaven, send down upon us, upon those who have offered these gifts, and upon them that partake of this loaf, thy divine heavenly gifts for our hope in you, the living and loving God, unto the ages. Bless this parish and our entrances and exits. Replenish our life and all good things, and direct our footsteps, that we may keep thy divine commandments. For man shall not live by bread alone. Through the intercessions of our most pure mother, our fathers among the saints, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, and of all the saints, who from all the ages have been well-pleasing unto you. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημών και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Okay, as is tradition, please be seated. The first offering to our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. The second offering to our beloved mother, the Theotokos. And the third offering to the three hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom. And as these three were tremendous benefactors, this fourth offering is to the poor. The fifth, to our beloved Archbishop Elpidophoros, who is, of course, our representative of the Archdiocese of America. And now we will begin with the offerings to those who are present. On behalf of the Parish Council, will the former president and perhaps current president, Peter Koulikouris, please come forward. God's blessings be upon you, brother. For the ladies, Philoptichos, Monique Prinos, will you please come forward and receive on their behalf? God's blessings be upon you and upon the Philoptichos' ministry. That's okay. And we'll go forward
for the Goyans and the youth of our church. Will one of the young ones please come forward? There you go. For the recently baptized catechumens, and those outside of the church. May God's mercy be upon you. Do we have any ahepens here? Please come forward to receive on behalf of the ahepa. Daughters of Penelope, young spirits, Greek school. Perfect. And then the Parent Teacher Association of our Greek school. Dennis family. Acolytes. Acolyte is a fancy word for altar boys. Who else? Who did I leave? Oh, of course. How could I forget? George. Anybody else? My presbytera? Yeah, that seems self-serving. Okay. I'll bring it home to her. Yes? Angelo. All of those who assist behind the scenes, and most especially the advanced acolytes, the voithi, the voithiades, if you will. Anybody else? No? Okay. Very good. Well, listen, the rest of this will be cut and prepared. Oh, my goodness. How about, sorry, Elise, come up here, girl. And Leonidas, for the future present, both the infants and the very young.
Sorry, one more for the clergy past of this church. Dimitri, will you take this home and give to Dad? Sorry, and then last but not least, certainly. Do we have anyone who is of families of the founders? Families of the founders? Or is this going in this pile here? Okay, families of the founders and for the founders, the benefactors, the alumni, all of the above. May God's blessings be upon each and every one of you. Sorry. And we'll put this one to the side just so that way nobody feels ostracized. But if we may, because it is such a tremendous blessing and a unique blessing that our parish may be the only one in the entire Archdiocese of America that I know of, but certainly within the district, who is able to offer an addictions ministry. This piece, the last and final piece that we'll be offering today, is for those who are suffering from addiction, the friends and family thereof. May we all pray for them and keep them in our prayers. Whether we know them or not, they are absolutely amongst us and in need of our help. God's blessings be upon each and every one of you, your families, your households. We'll cut this up and distribute as best as we can, and you'll come forward to receive your antídoto here. Again, God's blessings upon each and every one of you. Que kali chronia, chronia pola. All the world's blessings to each of you. The Dennis family has also offered generously to sponsor coffee hour, so please, you know, I don't think anybody's in a rush to get back out on the roads. Go and enjoy some fellowship, and of course, offer that fellowship specifically to this beautiful family.